Λίγο με την άραξη, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης κάτω από τα δοκάρια με τον Αρβανίτη, Δωροκυδένης νούμερο 2, Πεταλωτής νούμερο 3, Λίτσικος νούμερο 4, Σωτηράκης νούμερο 5, Κούπας νούμερο 6, Μαλτέζος με το νούμερο 7, Πατσικιώρας με το νούμερο 8, 9 Καϊδατζής, Δεδελούδης 10, Κολονέρος 11 και για τον Απόλλων Παραλιμνίου. Κατά τα δοκάρια είναι ο Σαβίδης, 30 φίλου Διαμαντής με το νούμερο 12, 13 Τάκας, 4 Κουτσαβασίλης, 17 Μερεσιώτης με το 16, 30 φίλου Κώστας με το 7 ο Λιάρας, και νούμερο 5 Δέντσας, νούμερο 9 Ζυγκερίδης, νούμερο 10 Κεχαϊγιάς και νούμερο 14 Λαζαρίδης. Με τον Ζυγκερίδη. Ζυγκερίδης πέρασε κόντρα, ο Λιάρας κέρδισε με τον Μπάμπετο Ζυγκερίδη από την δεξιά πλευρά η σέντρα και έδιωξε ο Δωροκυδένης για να έρθει μπάλα στον 30 φίλο τον Κώστα, στον Δαμιανό. Ο Λιάρας η σέντρα βγήκε με τις γροθιές και εκεί έχουμε ένα φάουλ, κάτω είναι ο Αρβανίτης. Μαλτέζος, ωραία και πολύ καλή ευκαιρία για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Συνεχίζεται η φάση αυτή μετά από αυτήν την εκπληκτική απόκριση που έκανε ο Σαβίδης. Κολονέρος. Πέρασε ο Κολονέρος. Πατσιώρας. Στον Λίτσο, αυτός στον Μαλτέζο, κέρδισε ο Δωροκυδένης. Λίτσος, 30 φίλου κατέβασε, θέλει να βρει τον Πάπη τον Ζυγκερίδη και πάλι ο Λίτσκος έκλεψε ο Ζυγκερίδης. Ο Φαλ. Στο 43, στην καρδιά της άμυνας του Σαβίδη και ο Πατσιώρας και το 1-0 και το 1-0 από το σούτ του Πατσιώρα στο 43. Το φάουλ αυτό του Μαλτέζου, ο Πατσιώρας έπιασε ένα δυνατό σούτ, ανοίγει εδώ στο Φώτσικος μας το σκορ στο 43. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης πήρε κεφάλι 1-0 με το σούτ του Πατσιώρα. Τριανταφύλου Δαμιανός από την δεξιά πλευρά. Βρήκε τον Ζυγκερίδη. Ο Σωτηράκης σε κόρνερ. Κώστα, νικητής Ζυγκερίδης, κέρδισε. Φεύγει ο Ζυγκερίδης από την αριστερή πλευρά κάτω και παίζεται, λέγε ο διαιτητής, ήταν πολύ κοντά. Είναι τεράστια η νίκη μας πραγματικά. Τα παιδιά σήμερα κάνανε κατάθεση ψυχής. Νομίζω το είδαν όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο. Και νομίζω ότι με ανάλογες εμφανίσεις το μέλλον του Εθνικού είναι αισιόδοξο πλέον. Για μας σήμερα ήταν τεράστια νίκη. Φτάσαμε 2 πόντους από τη ζώνη πλέον. Και άμα συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω ότι η τύχη θα είναι στα χέρια μας και στα πόδια μας. Νομίζω τα παιδιά δείξανε πόσο το θέλανε σήμερα. Και αυτό ήταν που μας βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη. Σε κάθε μονομαχία ήμασταν 2 και 3 πάνω στην μπάλα. Δημιουργούσαμε παντού και επιθετικά και αμυντικά υπεραριθμίες κοντά στην μπάλα και νομίζω ήταν και αυτό που μας έδωσε ουσιαστικά και το αποτέλεσμα. Και ένας αντίπαλος ο οποίος επιθετικά είναι πάρα πολύ καλός δεν μας απήντησε σχεδόν καθόλου σε καμιά φάση του παιχνιδιού. Νομίζω, επειδή το έχουμε ξαναπεί παλαιότερα, θέλαμε μια νίκη ψυχολογία στο οποίο θα γυρίσει λίγο το κλίμα. Ήρθε αυτή με το καλαμπάκι και νομίζω ήταν και αυτό που άλλαξε και το πρόσωπό μας, γιατί και σήμερα θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι από ότι ήμασταν με το καλαμπάκι και με ένα πολύ, πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο. Εμείς αυτό που κοιτάμε να διορθώσουμε είναι η αντίδρασή μας μετά το λάθος. Γιατί γίνονται πάρα πολλά λάθη, το θέμα είναι τι θα κάνεις μετά από αυτό.
Και αυτό αρχίσαμε να διορθώνουμε και νομίζω σήμερα φάνηκε στο γήπεδο. Αλληλοκάλυψη, δεν παρατήσαμε καμία φάση. Ήμασταν συγκεντρωμένοι στο 110% σε κάθε φάση, σε κάθε αράουτ, σε κάθε χτύπημα της μπάλας και νομίζω η νίκη μας σήμερα ήταν δίκη. Νομίζω ότι έγινε ποιοτικά ένα κακό παιχνίδι, αλλά σε αυτό συνετέλεσε πιστεύω ο κακός αγωνιστικός χώρος που θα μπορούσε να είναι καλύτερος, γιατί βλέπω το γήπεδο έχει χόρτο, αλλά ήταν, δεν ξέρω, απεριποίητο θα έλεγα. Τέλος πάντων έγινε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι. Εμείς είχαμε κάποιες περιπτώσεις να πετύχουμε ένα γκολ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπήκαμε στις φάσεις, δεν τελειώσαμε τις φάσεις και πιστεύω τον γκολ που δεχτήκαμε ένα γκολ χωρίς να γίνει καμιά ευκαιρία. Δεχτήκαμε ένα γκολ, το οποίο ήταν και το τελικό. Κερδίζει αυτός που πετυχαίνει γκολ. Έτσι. Εμείς, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην επιθετικά, στο γκολ και ίσως είναι αυτή η αιτία που στο τέλος φεύγουμε χαμένοι από το παιχνίδι. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Εθνικό. Γιατί να μην υπάρχει. Αν συνεχίσεις έτσι, γιατί να μην υπάρχει. Όλα είναι πιθανά. Πιστεύω ότι θα διορθώσουμε τα πράγματα, θα διορθωθούν τα πράγματα, θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά περνάει ο καιρός και βλέπω ότι συνεχίζουμε στο ίδιο, μονοπάτι. Πώς είναι φέτος η ποιότητα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Είναι η ποιότητα, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερη, απλά είναι πιο ανταγωνιστικό. Υπάρχουν πιο πολλές ομάδες που είναι στα ίσα, που θα διεκδικήσουν, που θα πρωταγωνιστήσουν. Είναι περισσότερες ομάδες από ό,τι πέρσι. Και αυτό είναι, η ποιότητα νομίζω είναι παρόμοια, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Ναι, όπως είπες, μεγάλη νίκη, τη θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Φτάσαμε στους 2 πόντους από τη ζώνη. Έχουμε δύσκολη συνέχεια, κοιτάμε κάθε μάτς χωριστά. Είναι ένα μάτς τώρα μέσα στην ασπίδα. Και η ομάδα βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι και φτάνουμε πιο κοντά στη ζώνη. Νομίζω κάναμε και στο προηγούμενο μάτς το ίδιο. Δεν απειληθήκαμε από τον αντίπαλο, δεν μας έκανε σπουδαίες ευκαιρίες. Ήμασταν κλειστά και αντιμετωπίζαμε κάθε κίνδυνο. Ναι, είναι άλλος ένας τελικός, όπως κοιτάμε κάθε μάτς σαν τελικό. Και μια νίκη θα μας βοηθήσει πολύ για τη συνέχεια. Πόσο νιώθεις που βοήθησες και στις φοράρες μας σήμερα? Εντάξει, είναι κάτι που δεν το κάνω συχνά, αλλά όταν μπορώ να το κάνω και να βοηθάω την ομάδα μου και με αυτόν τον τρόπο, είμαι πολύ χαρούμενος.